Κατά Λουκά, κεφάλαιο 23, θα ξεκινήσουμε στο στίχο 26. Και καθώς τον έφεραν έξω, μιλώντας για τον Χριστό, έπιασαν κάποιον Σίμωνα Κυριναίο, που ερχόταν από το χωράφι, και έβαλαν επάνω του το σταυρό για να τον φέρει πίσω από τον Ιησού. Και τον ακολουθούσε ένα μεγάλο πλήθος του λαού και από τις γυναίκες που οδύρονταν και τον θρηνούσαν. Και καθώς ο Ιησούς στράφηκε προς αυτές, είπε: «Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, να μην κλαίτε για μένα, αλλά για τον εαυτό σας να κλαίτε και για τα παιδιά σας. Επειδή προσέξτε, έρχονται οι μέρες κατά τις οποίες θα πούν μακάριες οι στήρες και κοιλιές που δεν γέννησαν και οι μαστοί που δεν θύλασαν. Τότε θα αρχίσουν να λένε στα βουνά: πέστε επάνω μας, και στους λόφους: σκεπάστε μας. Επειδή αν στο υγρό ξύλο τα κάνουν αυτά, τι θα γίνει στο ξερό?» Αυτό είναι το κείμενό μας για σήμερα. Ο Ιησούς είναι στο δρόμο για να πάει να σταυρωθεί. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε το τελευταίο μέρος της δίκης του Ιησού. Ο Πιλάτος έκανε ό,τι μπορούσε, καλά όχι ό,τι μπορούσε. Ο Πιλάτος έκανε μεγάλη προσπάθεια να απελευθερώσει τον Ιησού. Αλλά οι Ιουδαίοι επέμεναν. Οι Ιουδαίοι είχαν μια αποστολή και αυτή ήταν ο Ιησούς πρέπει να πεθάνει. Και φτάσανε στο σημείο να απειλήσουν τον Πιλάτο και του είπαν ότι αν δεν θανάτωνε τον Ιησού θα πηγαίνανε στον Κέσαρα. Και θα τον ενημερώνανε ότι ο Πιλάτος δεν σκότωσε κάποιον που έλεγε ότι ήταν βασιλιάς. Οπότε ο Πιλάτος υποχώρησε στις φωνές τους και στις κατηγορίες τους και υπέγραψε τη θανατική ποινή του Ιησού. Και έχουν πάρει τον Ιησού για να τον θανατώσουν. Και είναι στο δρόμο προς τη Σταύρωση. Στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 1 λέει πως ο Κύριος Ιησούς ήρθε στα δικά του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Και το είδαμε αυτό την περασμένη εβδομάδα. Για χιλιάδες χρόνια οι Ιουδαίοι περιμένανε το Μεσσία τους να έρθει. Τελικά ήρθε και απέδειξε ότι ήταν ο Μεσσίας με σημεία και τέρατα και κηρύττοντας την αλήθεια όπως κανένας δεν την είχε ξανακήρυξει. Και όμως όλοι μαζί κράβγασαν «Σταύρωσέ τον». Οπότε ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι στο δρόμο για να πάει να σταυρωθεί. Οι Ρωμαίοι όταν οδηγούσαν κάποιον προς τη Σταύρωση δεν έπαιρναν ποτέ την γρηγορότερη διαδρομή για το μέρος εκτέλεσης. Τον έπαιρναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους για να μπορεί όλος ο κόσμος να δει αυτόν τον άνθρωπο που κουβαλάει το σταυρό του. Όλοι μπορούσαν να δουν αυτόν τον ματωμένο και χτυπημένο άνθρωπο και ήταν ο τρόπος της Ρώμης να τους πει: το βλέπετε αυτό? Ήθελαν όλοι να το δούνε. Αυτό γίνεται σε αυτούς που παραβιάζουν τον νόμο της Ρώμης. Αυτό ήθελαν να τους τονίσουν. Όχι ότι ο Ιησούς είχε παραβιάσει κάποιο ρωμαϊκό νόμο, δεν είχε παραβιάσει, αλλά του φέρονταν σαν εγκληματία. Οπότε στίχος 26 λέει: και καθώς τον έφεραν έξω, έπιασαν κάποιον Σίμωνα Κυριναίο, που ερχόταν από το χωράφι, και έβαλαν επάνω του το σταυρό για να τον φέρει πίσω από τον Ιησού. Τον Ιησού τον βγάζουν έξω από την Ιερουσαλήμ. Ο Ιησούς σταυρώθηκε έξω από τα τείχη της πόλης και υπάρχει ένας άνθρωπος που εισέρχεται εκείνη τη στιγμή και λέει ότι αρπάζουν αυτόν τον άνθρωπο και τον βάζουν να κουβαλήσει το σταυρό του Ιησού. Τώρα στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 19 μας λέει πως ο Ιησούς κουβάλησε το σταυρό του, αλλά από ό,τι φαίνεται σε κάποιο σημείο χρειάστηκε βοήθεια. Και αν ο εγκληματίας χρειάζεται βοήθεια για να κουβαλήσει το σταυρό του, δεν υπάρχει περίπτωση ένας Ρωμαίος στρατιώτης να τον βοηθήσει και να του κουβαλήσει το σταυρό. Οπότε αρπάζουν κάποιον από το πλήθος, αν και εντάξει δεν ήταν μέσα στο πλήθος, αρπάζουν το πρώτο άτομο που μπορούν να βρούνε και αναγκάζουν αυτόν να κουβαλήσει το σταυρό. Προσέξτε στο τέλος του στίχου, μας λέει πως ο Σίμωνας ο Κυριναίος κουβάλησε το σταυρό πίσω από τον Ιησού. Οπότε υπάρχουν δύο πιθανότητες. Ή ο Ιησούς δεν μπορούσε να κουβαλήσει καθόλου το σταυρό και προχωρούσε μπροστά μόνος του με το Σίμωνα το Κυριναίο από πίσω να κουβαλάει το σταυρό του. Ή η άλλη πιθανότητα είναι, αν ο Ιησούς κουβαλούσε
ολόκληρο το σταυρό, επειδή ξανά υπάρχει συζήτηση για το αν κουβαλούσε ολόκληρο το σταυρό ή κουβαλούσε μόνο ένα κομμάτι ξύλο, εντάξει, δεν έχει μεγάλη σημασία. Αν κουβαλούσε ολόκληρο το σταυρό, αυτό πάει να πει ότι έχει το μακροσκελές μέρος να σέρνεται από πίσω του. Οπότε είναι πιθανόν ότι ο Ιησούς συνέχισε να κουβαλάει το σταυρό του, αλλά ο Σίμωνας πήγε από πίσω και σήκωσε το πίσω μέρος και τον κουβάλισαν μαζί. Είναι πιθανόν, αλλά δεν ξέρουμε. Τώρα, γιατί χρειάστηκε βοήθεια ο Ιησούς για να κουβαλήσει το σταυρό? Δεν μας λέει, αλλά υπάρχουν δύο πιθανότητες. Περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι κατέρευσε, ότι δεν είχε τη δύναμη να το σηκώσει. Ο Ιησούς ήταν ένας δυνατός 33χρονος άνθρωπος, αλλά έχει περάσει πολλά μέσα στις περασμένες 10 ώρες περίπου, χτυπήσει πολύ σοβαρά και τον έχουν μαστιγώσει εκείνο το πρωί. Οπότε δεν θα ήταν καθόλου έκπληξη εάν δεν είχε πια την σωματική δύναμη να κουβαλήσει το σταυρό. Μια άλλη πιθανότητα είναι όχι ότι κατέρευσε, αλλά ότι περπάταγε πολύ αργά και θέλανε να τελειώνουνε, οπότε βρήκανε κάποιον άλλον να το βοηθήσει να κουβαλήσει το σταυρό. Και μέσα από αυτό, κοιτάξτε, πάντα προσπαθώ να τονίσω όποτε μπορώ τη θεότητα του Ιησού Χριστού, αλλά εδώ βλέπουμε την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Συχνά έχουμε τη λανθασμένη ιδέα ότι ο Ιησούς ήταν σαν το Σούπερμαν. Παραδείγματος χάρη, ο Clark Kent, το alter ego του Σούπερμαν, μπορεί κάποιοι να τον χτυπάνε και να φαίνεται ότι πονάει, αλλά στην πραγματικότητα δεν πονάει, αφού από κάτω είναι ο Σούπερμαν. Δεν το καταλαβαίνει. Αλλά ο Ιησούς δεν ήταν έτσι. Ο Ιησούς ήταν πραγματικός και αληθινός άνθρωπος. Αν τον χτύπαγες, το ένιωθε. Όταν τον μαστίγωνες, πόναγε. Όταν του κάρφωνες καρφιά μέσα στο σώμα του, πόναγε. Και ο Ιησούς είναι εξαντλημένος σε αυτό το σημείο και χρειάζεται βοήθεια. Γι' αυτό αρπάζουν αυτόν τον άνθρωπο, τον Σίμωνα, τον Κυριναίο. Η Κυρίνη είναι εκεί που είναι σήμερα η Λιβύη στην Αφρική. Δεν ξέρουμε πολλά για αυτόν τον άνθρωπο, δεν μας δίνει πολλές πληροφορίες εδώ. Υπήρχαν Ιουδαίοι σε όλο τον κόσμο και δεν ξέρουμε σίγουρα ότι ήταν Ιουδαίος, αλλά υπήρχαν Ιουδαίοι σε όλο τον κόσμο και μπορεί να είχε έρθει στην Ιερουσαλήμ για το Πάσχα, όπως πολλοί άλλοι. Στο στίχο 27 λέει «και τον ακολουθούσε ένα μεγάλο πλήθος του λαού και από τις γυναίκες που οδύρονταν και τον θρηνούσαν». Φυσικά και υπάρχει μεγάλο πλήθος ανθρώπων, αφού είναι το Πάσχα. Όλοι σε αυτό το σημείο έχουν ακουστά τον Ιησού. Είναι αυτός ο Ραβίνος από τη Ναζαρέθ που είπε ότι ήταν ο Μεσσίας και τώρα θανατώνεται. Και μας λέει ότι υπήρχαν πολλές γυναίκες που οδύρονταν και τον θρηνούσαν. Τώρα μην μπερδέψετε αυτές τις γυναίκες με τις γυναίκες που ήταν μαθήτριες του Ιησού. Στο παρελθόν έχουμε διαβάσει ότι ανάμεσα σε όλους τους μαθητές του Ιησού, όχι στους 12, είχε περισσότερους μαθητές, και ανάμεσα σε αυτούς τους μαθητές υπήρχαν και κάποιες γυναίκες, όπως η Μαρία Μαγδαληνή, η Σουζάνα και κάποιες άλλες. Εδώ δεν μιλάει για αυτές. Δεν είναι αυτές, επειδή οι μαθήτριες αναφέρονται αργότερα σε αυτό το ίδιο κεφάλαιο και στέκονται μακριά και παρακολουθούν από μακριά αυτά που γίνονται στον Ιησού. Οπότε δεν μιλάμε για αυτές εδώ. Και έτσι τίθεται το ερώτημα, αυτές οι γυναίκες είναι πιστές, είναι άπιστες? Δεν θα είμαι δογματικός εδώ, αλλά προσωπικά δεν νομίζω ότι ήταν πιστές. Πρώτον, εξαιτίας αυτών που θα τους πει ο Ιησούς, επειδή δεν τους δίνει κάποιο λόγο παρηγοριάς, αλλά τους δίνει λόγο καταδίκης. Και δεύτερον, δεν χρειάζεται να είσαι χριστιανός για να στεναχωρεθείς με αυτά που έγιναν στον Ιησού, αφού έχεις ένα νέο άνθρωπο εδώ πέρα, ο οποίος είναι μισοπεθαμένος μέσα στα αίματα και πηγαίνει προς τον θάνατό του. Οποιοςδήποτε που έχει κάποια ευαισθησία, οποιοςδήποτε που έχει λίγη καρδιά μέσα του, θα λυπηθεί βλέποντάς τον. Και αυτό γινόταν συνέχεια εκείνο τον καιρό, όταν οι Ρωμαίοι οδηγούσαν έναν Ιουδαίο άνθρωπο προς τη Σταύρωση. Όλες οι γυναίκες ακολουθούσαν από πίσω και κλαίγανε και τον θρηνούσαν. Πολλές φορές παίρνανε σφουγγάρια με παυσίπονα μέσα και τον σκουπίζανε για να είναι ψιλομουδιασμένος όταν κρέμεται από το σταυρό. Οπότε δεν γίνεται κάτι το αξιοσημείωτο εδώ πέρα. Έχουμε έναν άνθρωπο
που οδηγείται προς τη Σταύρωση και όλες αυτές οι γυναίκες κλαίνε. Είναι απλά ένα πολύ θλιβερό γεγονός που παρακολουθούν. Αλλά σε αυτό το σημείο, ο Ιησούς γυρνάει σε αυτές τις γυναίκες που κλαίνε και ο Ιησούς μας δίνει το τελευταίο του κήρυγμα. Αυτό είναι το τελευταίο μικρό κήρυγμα του Ιησού πριν σταυρωθεί. Και όπως θα δούμε, είναι ένα κήρυγμα κρίσης. Στίχος 28, και καθώς ο Ιησούς στράφηκε προς αυτές, είπε: «Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ», οπότε είναι από την Ιερουσαλήμ αυτές, «να μην κλαίτε για μένα, αλλά για τον εαυτό σας να κλαίτε και για τα παιδιά σας». Ο Ιησούς δεν γυρνάει σε αυτές τις γυναίκες για να τις πει: «Ευχαριστώ κυρίες μου για τη συμπονιά σας». Δεν το λέει αυτό. Ο Ιησούς δεν είναι κάποιο κακόμοιρο θύμα. Ο Ιησούς πριν από τη δημιουργία του κόσμου αποφάσισε να το κάνει αυτό. Ο ίδιος ο Ιησούς είπε: «Κανένας δεν αφαιρεί τη ζωή μου από εμένα, αλλά εγώ τη βάζω από μόνος μου. Εξουσία έχω να τη βάλω και εξουσία έχω να την πάρω ξανά». Αυτό δεν είναι ένα τυχαίο συμβάν, δεν είναι ότι τα πράγματα έχουν πάει στραβά. Γι' αυτό το λόγο ήρθε ο Ιησούς. Γι' αυτό το λόγο ο Ιησούς λέγεται το αρνί που είναι σφαγμένο από την καταβολή του κόσμου. Δεν υπάρχει καμία έκπληξη εδώ. Και γι' αυτό ο Ιησούς λέει σε αυτές τις γυναίκες: «Μην κλαίτε για μένα. Μην κλαίτε για μένα». Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια δούλευα σε ένα μαγαζί και ήτανε Μεγάλη Παρασκευή. Και μπαίνω μέσα στο μαγαζί και το μαγαζί πάντα έπαιζε μουσική. Οπότε μπαίνω μέσα στο μαγαζί και δεν έπαιζε καθόλου μουσική. Και τους λέω, εντάξει με ξέρετε εμένα, τους λέω: «Γιατί δεν παίζει μουσική?» Και μου λένε: «Αφού είναι Μεγάλη Παρασκευή σήμερα. Ο Ιησούς πέθανε αυτή την ημέρα και η μουσική θα ήταν πολύ χαρούμενη και αυτό δεν θα παίξουμε μουσική σήμερα». Και τους λέω: «Α, εντάξει». Και αυτοί το ήξεραν ότι ήθελα κάτι να πω και μου λένε: «Εντάξει ρε Νίκο, άντε πες το, τι έγινε πάλι? Εσύ δε θρηνείς για τον Ιησού? Δε θρηνείς για το θάνατο του Ιησού?» Και τους λέω: «Κοιτάξτε, δεν θρηνώ για τους ζωντανούς. Και ο Ιησούς δεν είναι νεκρός. Ο Ιησούς ζει και βασιλεύει. Οπότε, όχι, δεν θρηνώ για τον Ιησού. Κοιτάξτε, ας πούμε ότι είχατε κάποιο φίλο ο οποίος είχε πεθάνει. Ας πούμε ότι είχατε κάποιο φίλο που είχε σταματήσει η καρδιά του για κάποια λεπτά, αλλά μετά αναβίωσε. Κάθε χρόνο θα θυμόσασταν εκείνη την ημέρα και θα θρηνούσατε επειδή εκείνη την ημέρα πέθανε?» «Όχι βέβαια». «Ε, τι κάνεις εκεί?» «Θρηνώ». «Γιατί θρηνείς?» «Ε, επειδή πέθανες αυτή την ημέρα». «Ναι, αλλά είμαι ζωντανός τώρα». «Ναι, αλλά πέθανες εκείνη την ημέρα». «Ναι, αλλά είμαι ζωντανός τώρα». «Ε, εγώ δεν θρηνώ για τους ζωντανούς». Και ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός, κάθεται στα δεξιά του Πατρός και βασιλεύει και κυβερνάει τον κόσμο. Δεν χρειάζεται ίκτο, δεν χρειάζεται τα δάκρυά μας. Είναι μια χαρά. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να το παρατραβήξω, επειδή καταλαβαίνω ότι σε αυτό το σημείο όντως βασανίζεται και είναι ετοιμοθάνατος. Οπότε είναι κατανοητό σε αυτό το σημείο ότι οι γυναίκες κλαίνε για αυτόν. Αλλά ο Ιησούς τους λέει: «Μην κλαίτε για μένα. Μην κλαίτε». Αλλά αντιθέτως, λέει σε αυτές τις γυναίκες, τις θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, να κλαίτε για τον εαυτό σας και για τα παιδιά σας. Γιατί? Για τον ίδιο λόγο που ο ίδιος έκλαψε για την Ιερουσαλήμ πριν λίγο καιρό. Μπορείτε να το δείτε άμα θέλετε στο κατά Λουκά κεφάλαιο 19. Πήγαινε μερικές σελίδες πίσω στο κεφάλαιο 19. Κάτι που συνέβη μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα. Θυμάστε όταν ο Ιησούς μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ και όλος ο λαός ζητοκράβγαζε «Οσανά στον Υιό του Δαβίδ». Όλοι ζητοκράβγαζαν και ο Ιησούς έκλαιγε. Γιατί? Κοιτάξτε τι λέει στο στίχο 41 του κεφαλαίου 19. Λέει: «Και όταν πλησίασε, βλέποντας την πόλη, έκλαψε για αυτήν, λέγοντας: Μακάρι να γνώριζες κι εσύ, τουλάχιστον κατά την ημέρα σου τούτη, αυτά που αποβλέπουν για την ειρήνη σου. Αλλά τώρα κρύφτηκαν από τα μάτια σου. Μακάρι να γνώριζαν ότι ο Ιησούς έφερνε ειρήνη, ειρήνη μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Μακάρι να καταλάβαιναν ότι ήταν ο άρχοντας της ειρήνης, αλλά δεν το καταλάβαιναν.
Και μετά λέει στο στίχο 43, επειδή θα έρθουν οι μέρες επάνω σου και οι εχθροί σου θα κάνουν χαράκωμα γύρω από σένα και θα σε περικυκλώσουν και θα σε στενοχωρήσουν από παντού και θα σε κατεδαφίσουν και τα παιδιά σου μέσα σε σένα και δεν θα αφήσουν μέσα σε σένα πέτρα επάνω σε πέτρα επειδή δεν γνώρισες την ημέρα της επίσκεψής σου. Ο Θεός επισκέπτηκε το Ισραήλ. Ο Μεσσίας επισκέπτηκε το λαό του Ισραήλ και αυτοί ζήτησαν να σταυρωθεί. Και επειδή δεν γνώρισαν την ημέρα της επίσκεψής τους, ο Ιησούς τους λέει ότι έρχεται μία ημέρα που θα έρθουν οι εχθροί σου και θα σε ισοπεδώσουν. Και έχουμε μιλήσει γι' αυτό πολλές φορές. Εδώ γίνεται αναφορά στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστό από τους Ρωμαίους. Μια καταστροφή που θα ερχόταν πάνω σε αυτό το έθνος εκείνη την ίδια γενιά. Επειδή δεν δέχτηκαν αλλά αρνήθηκαν τον Χριστό. Οπότε στο στίχο 29, είμαστε πίσω στο κατά Λουκά 23. Στο στίχο 29, αφού ο Ιησούς έχει ήδη πει «Μην κλαίτε για μένα, αλλά κλάψτε για τον εαυτό σας και για τα παιδιά σας». Επειδή προσέξτε, έρχονται οι μέρες κατά τις οποίες θα πουν μακάριες οι στήρες και οι κοιλιές που δεν γέννησαν και οι μαστοί που δεν θύλασαν. Αυτή είναι μια σοκαριστική δήλωση. Λέει, έρχεται μια μέρα που θα λένε μακάριες οι στήρες. Είναι πολύ παράξενο εδώ πέρα, επειδή μιλάει για μια κατάρα. Μιλάει για μια κατάρα, αλλά δεν ξεκινάει λέγοντας αλίμονο, αλλά ξεκινάει λέγοντας μακάριες. Αλλά μακάριες είναι οι στήρες. Στο αρχαίο Ισραήλ, μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες ήταν να κάνεις παιδιά. Το να κάνεις παιδιά ήταν από τις μεγαλύτερες ευλογίες που μπορούσαν να σου έρθουν. Και όταν οι γυναίκες δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά, το θεωρούσαν κατάρα. Θυμάστε τη μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Θυμάστε τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Η Ελισάβετ ήταν η μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Πέρασε πολλά χρόνια χωρίς να μπορεί να κάνει παιδιά και τον έκανε όταν ήταν γριά. Και όταν επιτέλος έμεινε έγκυος, δοξάζει τον Κύριο και λέει: «Ευχαριστώ Θεέ μου που με είδες και αφαίρεσες το όνειδός μου ανάμεσα στους ανθρώπους». Ήταν από τις γυναίκες που ο κόσμος θα τις κοίταγε και θα έλεγε: «Πω, αυτή είναι τόσο μεγάλη σε ηλικία και ποτέ δεν μπόρεσε να κάνει παιδιά. Αναρωτιέμαι τι αμαρτία θα έκανε ώστε ο Θεός να την κάνει στήρα. Τι αμαρτίες να κρύβει άραγε που δεν ξέρουμε». Ήταν μεγάλο πράγμα να μην μπορείς να κάνεις παιδιά. Θεωρούταν κατάρα από τον Θεό. Θυμάστε τη Ραχήλ στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιακώβ ήταν παντρεμένος με 4 γυναίκες και όλες οι άλλες γυναίκες του κάνανε παιδιά και η Ραχήλ δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Και πάει στον Ιακώβ και του λέει: «Δώσε μου παιδιά, αλλιώς θα πεθάνω». Ήταν πολύ σημαντικό. Και εδώ τώρα ο Ιησούς τους λέει ότι έρχεται μία μέρα που ο κόσμος θα λέει: «Δεν έκανες ποτέ παιδιά. Δόξα τω Θεώ». Είναι πολύ θλιβερή δήλωση. Γιατί να πει κάποιος μακάριες οι στήρες, μακάριες αυτές που δεν κάνανε ποτέ παιδιά? Επειδή αν κάνεις παιδιά θα τα δεις να πεθαίνουν. Γι' αυτό όταν θα έρθει η καταστροφή επάνω σε αυτή την πόλη, ο κόσμος θα δει τα παιδιά του να πεθαίνουν. Πήγαινε παρακαλώ πίσω στο κατά Λουκά κεφάλαιο 21. Είναι η ομιλία του Ιησού επάνω στο όρος των Ελαίων. Το είδαμε πριν μερικούς μήνες. Είναι μια μεγάλη προφητεία για το τι θα γίνει στην Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστό. Κατά Λουκά κεφάλαιο 21, ξεκινώντας στο στίχο 22, ο Κύριος Ιησούς λέει: «Επειδή αυτές είναι οι μέρες εκδίκησης για να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα. Και αλίμονο σε εκείνες που εγκυμονούν και σε εκείνες που θυλάζουν κατά τις ημέρες εκείνες. Επειδή θα είναι μεγάλη στεναχώρια επάνω στη γη και οργή ενάντια σε τούτο τον λαό και θα πέσουν με στόμα μάχερας και θα φερθούν εχμάλωτοι σε όλα τα έθνη και η Ιερουσαλήμ θα είναι σε καταπάτηση από τα έθνη μέχρι ότου εκπληρωθούν οι καιροί των εθνών». Όταν ο Ρωμαϊκός στρατός πολιόρκησε την Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστό, την περικύκλωσε και δεν άφησε να περάσουν μέσα προμήθειες, οπότε δεν υπήρχε φαγητό ή νερό. Ο κόσμος μέσα άρχισε να πεινάει, είδε τα παιδιά του να πεινάνε. Και όταν τελικά μπήκανε μέσα στην πόλη οι Ρωμαίοι, όποιος δεν είχε ήδη πεθάνει, τον σκοτώσανε.
σταυρώσανε χιλιάδες από αυτούς. Και ο Ιησούς τους λέει, έρχεται μια μέρα που θα λέμε μακάρι αυτοί που δεν κάνανε ποτέ παιδιά. Είναι θλιβερή δήλωση. Στην Ιερεμία, στο κεφάλαιο 16, ο Ιερεμίας ζούσε σε μια παρόμοια κατάσταση, επειδή και αυτός θα έβλεπε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, όχι την 70 μετά Χριστό από τους Ρωμαίους, αλλά την 586 π.Χ. από τους Βαβυλώνιους. Και προφήτευε για εκείνη την καταστροφή. Και ο Θεός του είπε του Ιερεμία, επειδή ήταν νέος, ο Θεός του είχε πει «Μην παντρευτείς και μην κάνεις παιδιά». Γιατί? Επειδή του λέει «Αν κάνεις παιδιά, θα τα δεις να πεθαίνουν». Οπότε μην παντρευτείς και μην κάνεις παιδιά. Και το 70 μετά Χριστό ήταν χειρότερο από το 586 από τους Βαβυλώνιους. Στίχος 30, πίσω στο κεφάλαιο 23, στίχος 30, «Τότε θα αρχίσουν να λένε στα βουνά, πέστε επάνω μας και στους λόφους σκεπάστε μας». Εδώ είναι παρόμοιο με τον Οσιέ, κεφάλαιο 10. Ξανά, λέμε πολλά για την αρχαία Ισραηλίτικη ιστορία. Ξανά. Ο προφήτης Οσιέ έζησε αιώνες νωρίτερα και είχε προφητεύσει την καταστροφή της Σαμάριας στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, που έγινε γύρω στο 720 π.Χ. και είπε, «Όταν έρθουν οι Ασσύριοι για να σας καταστρέψουν, τα πράγματα θα είναι τόσο άσχημα που θα ζητάτε από τα βουνά και από τους λόφους να πέσουν πάνω σας και να σας σκεπάσουν». Και εδώ πέρα ο Ιησούς χρησιμοποιεί την ίδια ορολογία, μιλώντας για την κρίση που θα έρθει το 70 μετά Χριστό, και όπως ο Οσιέ χρησιμοποίησε αυτά τα λόγια κατά της Σαμάριας, τώρα ο Ιησούς χρησιμοποιεί τα ίδια λόγια κατά της Ιερουσαλήμ και τους λέει, «Έρχονται οι μέρες που θα κλαίτε και θα φωνάζετε και θα ζητάτε από τα βουνά και τους λόφους να πέσουν, να σας πλακώσουν». Δεν θα κλαίτε μονάχα, δεν θα εύχεστε μονάχα να μην είχατε παιδιά, αλλά θα εύχεστε να ήσασταν νεκροί, βασικά. Και τέλος, στο στίχο 31, λέει, «Επειδή αν στο υγρό ξύλο τα κάνουν αυτά, τι θα γίνει στο ξερό». Αυτό είναι μια σχετικά γνωστή παροιμία εκείνου του καιρού. Προσπαθήσω να το εξηγήσω. Βασικά σήμαινε ότι αν τα πράγματα είναι καλά και γίνει κάτι κακό, τι θα γίνει όταν τα πράγματα είναι άσχημα. Η παροιμία εδώ πέρα έχει βασικά να κάνει με την αντίθεση μεταξύ υγρού ξύλου και ξερού ξύλου. Τώρα το ξερό ξύλο καίγεται πολύ εύκολα, το πετάς μες στη φωτιά και πάει στα γρήγορα. Τώρα αντιθέτως, το υγρό ξύλο δεν καίγεται τόσο εύκολα. Και βασικά τους λέει, αν το υγρό ξύλο πετιέται μες στη φωτιά και καίγεται, τι θα γίνει στο ξερό ξύλο? Θα καταστραφεί εντελώς. Οπότε αυτό που λέει εδώ πέρα ο Ιησούς, αν δεν κάνω λάθος και νομίζω ότι έχω δίκιο, ο ίδιος ο Ιησούς είναι το υγρό ξύλο. Ο Ιησούς είναι αυτός που είναι γεμάτος καλοσύνη, γεμάτος ζωή, και τον θανατώνουν. Οπότε οι Ιουδαίοι που είναι το ξερό ξύλο, που είναι σάπιοι και νεκροί, αυτοί τι θα πάθουν? Φανταστείτε να βλέπετε τον Ιησού που είναι ματωμένος και χτυπημένος και πηγαίνει να σταυρωθεί. Και αυτές κλαίνε και ο Ιησούς τους μιλάει για καταστροφή που θα έρθει επάνω τους και τους λέει, αν αυτά τα πράγματα γίνονται σε μένα, το υγρό ξύλο, τι θα πάθετε εσείς, το ξερό ξύλο? Αν ο Θεός δεν λυπήθηκε τον ίδιο τον Υιό και τον στέλνει να σταυρωθεί, τι θα γίνει σε αυτούς που τον αρνούνται και ζητάνε να θανατωθεί? Αυτό είναι βασικά το νόημα του Ιησού. Τώρα, μπορεί να μου πείτε, Νίκο, ευχαριστούμε για αυτή τη θλιβερή ιστορία, για αυτό το θλιβερό ιστορικό μάθημα. Μας χάλασε την μέρα. Αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά για μας? Όλα αυτά έγιναν το 70 μετά Χριστό. Έγιναν πριν 2.000 χρόνια. Τι μας νοιάζει, τι σημασία έχουν αυτά για μας? Καταλάβετε ότι το 70 μετά Χριστό ήταν μια μεγάλη κρίση κατά του έθνους του Ιερουσαλήμ, αλλά ήταν μόνο μια εικόνα. Ήταν μια γεύση της
τελικής κρίσης που θα έρθει πάνω σε ολόκληρο τον κόσμο. Μπορείτε παρακαλώ να πάτε στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 6 και θα κλείσουμε με αυτό. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης και κεφάλαιο 6, που αν δεν κάνω λάθος μιλάει για την τελική κρίση που θα γίνει με τον ερχομό του Κυρίου. Και θυμάστε τα λόγια που είπε ο Οσιέ σχετικά με την καταστροφή της Σαμάριας, όταν είπε ότι ο κόσμος θα λέει στα βουνά και στους λόφους να πέσουν πάνω τους να τους σκεπάσουν. Και θυμάστε τα λόγια του Ιησού σχετικά με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ξανά έλεγε στα βουνά και στους λόφους να πέσουν πάνω τους. Ακούστε τα λόγια που λέγονται σχετικά με την τελική κρίση, Αποκάλυψη κεφάλαιο 6, στίχο 12. Ο Ιωάννης λέει «Και είδα όταν άνοιξε την έκτη σφραγίδα και ξάφνου έγινε ένας μεγάλος σεισμός και ο ήλιος έγινε μαύρος σαν τρίχινος σάκος και το φεγγάρι έγινε σαν αίμα και τα αστέρια του ουρανού έπεσαν στη γη όπως η σικιά ρίχνει τα ανώριμα σίκα της όταν σύεται από δυνατόν άνεμο και ο ουρανός αποχωρίστηκε σαν ένα τυλιγμένο βιβλίο και κάθε βουνό και νησί κινήθηκαν από τους τόπους τους και οι βασιλιάδες της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και κάθε δούλος και κάθε ελεύθερος έκρυψαν τον εαυτό τους στα σπήλαια και στις πέτρες των βουνών». Και προσέξτε τι λέει: «Και λένε προς τα βουνά και προς τις πέτρες, πέστε επάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στον θρόνο και από την οργή του αρνίου, επειδή ήρθε η μεγάλη ημέρα της οργής του. Και ποιος μπορεί να σταθεί?» Η οργή του αρνίου. Είναι πολύ παράξενη δήλωση. Δεν λέει από την οργή του λιονταριού του Ιούδα. Λέει από την οργή του αρνιού. Ο Ιησούς είναι ο αμνός του Θεού που παίρνει την αμαρτία του κόσμου, αλλά έχει επίσης οργή. Και θα μου πείτε, Νίκο, σταμάτα να μας δίνεις όλα αυτά τα άσχημα νέα. Συνέχεια μας δίνεις άσχημα νέα. Γιατί δεν μας δίνεις ευχάριστα νέα? Το Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο σημαίνει καλά νέα, έτσι. Γιατί δεν μας δίνεις καλά νέα? Για δύο λόγους. Πρώτον, είναι μέσα στο κείμενό μου, οπότε πρέπει να το διδάξω. Δεύτερον, αν δεν καταλάβουμε τα άσχημα νέα, δεν θα καταλάβουμε και δεν θα εκτιμήσουμε τα καλά νέα. Πρέπει να καταλάβουμε τα άσχημα νέα. Και τα άσχημα νέα είναι ότι είμαστε αμαρτωλοί και έχουμε αμαρτήσει κατά ενός Άγιου, Άγιου, Άγιου Θεού. Και εξαιτίας αυτού μας αξίζει η οργή του αρνίου. Αλλά, ναι, υπάρχουν καλά νέα. Και να κλείσω με τα καλά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι όλα αυτά που περνάει εδώ πέρα ο Ιησούς, που τον δέρνουν, που τον χτυπάνε, που τον μαστιγώνουν και που πάνε τώρα να τον σκοτώσουν, δείχνει την αγάπη του Θεού προς εμάς. Δεν μας άφησε μέσα στην αμαρτία μας να πεθάνουμε, αλλά έκανε κάτι για μας. Και έστειλε τον Ιησού να υποφέρει και να πεθάνει. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού που ήρθε να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Και όταν πιστέψουμε σε Αυτόν, συγχωρούμαστε και η αμαρτία μας πάει πάνω σε Αυτόν. Αυτά είναι τα καλά νέα. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Έρχεται όντως μια ημέρα κρίσης, αλλά ο Θεός έχει φροντίσει για μας έναν τρόπο για να γλιτώσουμε, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.